πρέπει να σας αναφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια πραγματικότητα ότι 20 χρόνια δεν βρήκανε να βάλουνε φανάρια στο σιδηρόδρομο, όμως εχθές 2,5 ώρα το βράδυ καταφέρανε και βρήκανε εισαγγελείς πρωτοδίκες για να ξεπλύνουνε τα άπλητά τους οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες. 2,5 ώρα το βράδυ βρήκανε εισαγγελείς, πρωτοδίκες, προϊστάμενους, αλλά ούτε ένα φανάρι εδώ και 20 χρόνια. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος το οποίο θέλουν η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα τσιράκια τους. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων που προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι έχει πραγματοποιηθεί, βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση με μαχητικές εκδηλώσεις που αποτελούν πραγματικά την ελπίδα μέσα στη θλίψη, το φως μέσα σκοτάδι και δίνουν το μήνυμα πως σε κάθε δίλημα η εργατική τάξη, η νεολαία απαντάει με την οργάνωση του αγώνα. Πως δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Με αυτές τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις των εργατικών συνδικάτων, των φοιτητικών συλλόγων, των μαθητών που έχουν χαρακτηριστικά τη μαχητικότητα, τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, που έχουν ως αποτέλεσμα να μπορούμε να χτίσουμε ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ μας, έχουμε καταφέρει να σμπαραλιάσουμε την επιχειρηματολογία είτε της Νέας Δημοκρατίας με τις κουταμάρες για το ανθρώπινο λάθος, με σκοπό την εκτόνωση της οργής, για να κρυφτούν οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούν ακόμα και σήμερα να μας πείσουν πως για τα Τέμπη, τη Μάνδρα, το Μάτι, την πανδημία, την Πάρνηθα φταίνει η κακιά η ώρα και η λάθος διαχείριση. Μόνο η σαπίλα του καπιταλισμού δεν φταίει για δάφτους. Επιτελικό κράτος για τις παράνομες απεργίες, τους πληστηριασμούς ξέρουν να έχουνε. Για μέτρα ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της υγείας του λαού και είναι κάρβουνο. Η πέτεια είναι η πολιτική των απελευθερώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την νοιάζουν μόνο τα κέρδη και όχι η ζωή μας. Είτε αυτό είναι για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, είτε για όλους τους χώρους δουλειάς που έχουν καταντήσει να γίνουν κρεματόρια και να σακατεύονται εργάτες και να μας διαλύουν επαγγελματικές ασθένειες, είτε τα σχολιά που πέφτουν τα βάνια, όπως είπε προηγούμενος συνάδελφος, και δεν έχουν ένα σύστημα πυρασφάλειας. Ξέρουμε και βιώνουμε αυτή την κατάσταση όλοι στο πετσί μας. Είναι ντροπή και ξεφτύλα τους και αυτή τη στιγμή έχει έρθει η ώρα να τους στείλουμε στον αγύριστο για μέτρα ασφάλειας σε κάθε χώρο, για εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Τώρα λοιπόν προχωράμε μπροστά στην οργάνωση της απεργίας στις 16 Μάρτη την Πέμπτη σε 10.30 ώρα στα Προπήλαια, με σκοπό να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς, ένα ανθρώπινο ποτάμι πραγματικά, να στείλει στον αγύριστο την πολιτική που μας έχει φτάσει εδώ. Είμαστε ικανοί, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και είναι η ώρα να αντιληφθούμε τη δύναμή μας και να πάρουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας για να πούμε πραγματικά ποτέ ξανά. Δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα, δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι ένα άλλο μείγμα διαχείρισης θα λύσει τα προβλήματά μας. Νεκρούς και σακάτιδες είχαμε και στα δημόσια λιμάνια και στα δημόσια ναυπηγεία και στα δημόσια νοσοκομεία που περιγράφουν οι υγειονομικοί μας και οι γιατροί μας. Παντού έχουμε και στα ιδιωτικά μονοπόλια που ξεζουμίζουν τους εργάτες. Τώρα λοιπόν προχωράμε σε γενικές συνελεύσεις φοιτητικών συλλόγων, σωματείων, εργατικών κέντρων, στις γειτονιές, οι μαζικοί φορείς πραγματικά την Πέμπτη να πλημμυρίσουμε με ένα ακόμα ανθρώπινο λαϊκό ποτάμι και χρέος να φέρουμε όλοι ακόμα περισσότερους δίπλα μας στην απεργία της Πέμπτης. Καλή δύναμη και καλόν αγώνα, συνεχίζουμε. Μετά από τα τραγούδια που θα ακουστούν εδώ πέρα, 5 τραγούδια, προχωράμε με πορεία στα γραφεία του ΟΣΕ Συγκαρόλου. Καλή δύναμη!